Για την αποκατάσταση ενός πολυτραυματία μετά από ένα ατύχημα, πολλές είναι οι ειδικότητες των γιατρών που εμπλέκονται, όπως επισημάνθηκε σε κλινικό φροντιστήριο στο πλαίσιο του τριήμερου 19ου Ιατρικού Συνεδρίου που γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο στα Χανιά. Ο πολυτραυματίας μπορεί να έχει υποστεί μια κάκωση σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, είτε στο κεφάλι που αφορά εμάς τους νευροχειρουργούς, στο θώρακα, στην κοιλιά, στα κόκαλα, όλα τα κόκαλα του ανθρωπίνου σώματος και στο ουροποιητικό, κακός των νεφρών, κακός των ουρητήρων κτλ. Κάθε πολυτραυματίας που έρχεται στο νοσοκομείο θα πρέπει να θεωρείται πολυτραυματίας μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, δηλαδή να γίνει ο κατάλληλος εργασιακός έλεγχος και να διαπιστώσουμε σε ποια ειδικότητα πρέπει να επιληφθεί του τραυματισμένου. Τα τροχαία, οι πτώσεις, όλων των ειδών τα ατυχήματα και η αντιμετώπιση τους. Παρουσιάζονται τα καινούργια standards, παλιά πράγματα που θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου και να τα προσέχουμε έτσι κι αλλιώς. Στο μεταξύ, όπως επισημάνθηκε, οι νέοι φοιτητές, δηλαδή οι μελλοντικοί γιατροί, θα πρέπει να συγκρατούν τις βασικές γνώσεις τουλάχιστον. Στο νέο φοιτητή θα πρέπει να μένουν τα βασικά, δηλαδή μετά το διάβασμά του σε κάθε τι, ανάλογα και με την ειδικότητα που τον ενδιαφέρει, μπορεί να εμβαθύνει σε πού θα κεντράρει, δηλαδή αν τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με το νευροχειρουργική, ασφαλώς πρέπει να μάθει να έχει μια καλή γνώση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος, αν ασχοληθεί με τη γενική χειρουργική άλλα όργανα. Όπως τονίστηκε, τα κλινικά φροντιστήρια που γίνονται στο πλαίσιο του συνεδρίου είναι χρήσιμα και για τους νέους φοιτητές, ώστε να πάρουν εφόδια. Το συνέδριο διαρκεί έως και το μεσημέρι της Κυριακής. Αυτό που θα πάρει από εδώ από εμάς είναι μικρές λεπτομέρειες, μικρές τεχνικές, απλά πράγματα, όσο πιο απλά γίνεται, γιατί τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνο μέσα από την κλινική εμπειρία, όπως και για τους παλιότερους από εμάς.